Μονοπολεί το ενδιαφέρον σε πανελλαδικό επίπεδο ο τάφος της Γαλλίδας Ιερόδουλης Μαντάμ Ορτάν στην Ιερά Πέτρα. Μια θρηλυκή προσωπικότητα η οποία έζησε στην Κρήτη και άφησε την τελευταία της πνοή το 1938, ενώ ο τάφος της βρίσκεται στο δημοτικό νεκροταφείο της Ιερά Πέτρας, πράγμα το οποίο στους ντόπιους είναι γνωστό εδώ και 86 χρόνια. Εμείς σαν Ιεραπετρίτες γνωρίζαμε το θέμα. Είχαμε πληροφορίες, αλλά δεν είχαμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια περίπου, η κυρία Γεροουδάκη Μαρία, η οποία είναι αείμνηστη, έχει πεθάνει τώρα, υπέδειξε τον τάφο αυτό ως τον τάφο της Μαντάμ Ορτάν. Εμείς όμως δεν είχαμε συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο, γιατί όπως είδατε στον τάφο επάνω, δεν γράφει ονόματα. Την εποχή εκείνη δεν γράφανε επίθετα τίποτα. Θέλαμε λοιπόν μια ευκαιρία, η οποία ήρθε τώρα. Η σύγχυση προέκυψε μετά από ανάρτηση ενός χανιώτη δικηγόρου, όπου δήλωσε ότι βρήκε τον τάφο της Μαντάμ Ορτάν, υπονοώντας όμως μια παλιά σχετική φωτογραφία από το δημοτικό κημητήριο της Ιερά Πέτρας. Αυτό τράβηξε τα βλέμματα αρκετών μέσων ενημέρωσης και έδωσε την αφορμή για να αφιερώσουν δημοσιεύματα για την ιστορία της Γαλλίδας Ιερόδουλης. Οφείλουμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα και έγινε η δημοσιοποίηση στα μέσα ενημέρωσης. Και έτσι έχει γίνει γνωστό αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα το θέμα αυτό. Ο Δήμος Ιερά Πέτρας εδώ και 2-3 χρόνια καθάρισαν λοιπόν στον τάφο και βλέπετε ότι διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, διότι είναι συνδεδεμένος, όπως είπα προηγουμένως εσύ, με την νεότερη ιστορία της Ιερά Πέτρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ζωή της Μαντάμ Ορτάν απασχόλησε πολλούς συγγραφείς και ποιητές και εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί εντύπωση. Η ίδια γεννήθηκε στη Γαλλία το 1863 και ήρθε στα Χάνια της Κρήτης στα 34 της χρόνια. Παντρεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, έζησε στην Ιερά Πέτρα και έκανε όλο το νησί να μιλά για την ομορφιά αλλά και την προσωπικότητά της. Είναι πάρα πολύ γνωστοί, διότι έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς, εκτός από τον κινηματογράφο και τα εφημερίδες, τα περιοδικά, πάρα πολλοί αρθρογράφοι. Ναυαγισμένη στο Ρέθυμνο, πήγε στη Σιτία, παντρεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, ήρθε στην Ιερά Πέτρα και είναι ιδιαίτερη χαρά για την πόλη μας που αυτή τη στιγμή λύνεται δεν είναι μύθος πια, λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολούσε προς το καλύτερο.